Η προσεχή Κυριακή είναι η μέρα διεξαγωγής του 5ου Σύζαθλου, ενός αγώνα δρόμου που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Συλλόγου στη Ζωή. Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στο Σέιξου, με τους δρομείς να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις διαδρομές με διαφορετική χιλιομετρική απόσταση, στηρίζοντας παράλληλα το έργο του Συλλόγου. Σήμερα το πρωί έλαβε χώρα η συνέντευξη τύπου, όπου η Οργανωτική Επιτροπή ανέλησε όλα τα δεδομένα του φετινού αγώνα. Μόλις τρεις ημέρες έχουν απομείνει για την εκκίνηση του 5ου Σύζαθλου, του αγώνα δρόμου που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Συλλόγου στη Ζωή, και στόχος της διοργάνωσης είναι τόσο η άθληση όσο και η στήριξη του Συλλόγου. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου εν ώψη της Κυριακής, με την Οργανωτική Επιτροπή να παρουσιάζει τόσο τον αγώνα όσο και το πρόγραμμα της ημέρας. Η Ζωή είναι ένας σύλλογος που ξεκίνησε από μια προσπάθεια γονιών που έχουμε παιδιά, οικογενειών που έχουμε παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες και τύφλωση. Ένας συνδυασμός που φέρνει την τύφλωση, την νοητική αναπηρία, κινητικές αναπηρίες, αυτισμό, όλα αυτά να μπλέκονται και να πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους για να δώσουν πολύ σύνθετα προβλήματα. Όταν αποφασίσαμε να ιδρύσουμε το σύλλογο, ήταν τότε που πήραμε και την απόφαση να παλέψουμε με αυτό. Όπως μέσα στις δυσκολίες αυτές του βουνού οι αθλητές θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν τα όρια τους, να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της φύσης, έτσι και εμείς στη συζωή οικογένειες προσπαθούμε καθημερινά να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που φέρνουν οι αναπηρίες των παιδιών μας. Ο δεύτερος παραλληλισμός έχει να κάνει με το ότι τα παιδιά μας και οι οικογένειές μας βάλλονται από πολλούς παράγοντες, πολυπαραγοντική αναπηρία. Έτσι λοιπόν και ο Σύζαθλος δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε πολλούς παράγοντες που στήριξαν αυτή την προσπάθεια και στάθηκαν, ήρθαν μαζί μας για να το καταφέρουμε. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ένα αγώνα στον οποίο δεν έχει σημασία η επίδοση. Αυτό όμως που είναι το πιο σημαντικό, αυτό που μετράει περισσότερο, είναι η συμμετοχή. Τρίτον, με την παρουσία μου θέλω να στείλω το μήνυμα ότι η άθληση είναι ζωή. Όσοι παίρνουν μέρος στο Σύζαθλο ανακαλύπτουν μια άλλη πτυχή του εαυτού τους, καθώς υπερβαίνουν τα προσωπικά τους όρια και βελτιώνονται ατομικά μέσα από την επίμονη προσπάθεια. Θα κλείσω με μια ευχή. Το Σύζαθλο να εξελιχθεί σε ένα θεσμό που να αποκτά κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερη δυναμική. Σε ό,τι με αφορά, σε ό,τι μας αφορά ως Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην κατεύθυνση αυτή, διότι οι αξίες που πρεσβεύει ως διοργάνωση μέσα από την άθληση πρέπει να δώσουν κίνητρο στη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων. Πέμπτο Σύζαθλο, δράσεις σαν και αυτοί είναι που δίνουν κουράγιο στους γονείς να μπορούν να νιώθουν περηφάνεια για τα παιδιά αυτά. Ναι, έχουν ένα πρόβλημα και ανά πάσα στιγμή μπορεί στον καθένα μας να τύχει. Να μην υπάρχει τρόπος, διέξοδος, ώστε να γνωρίσεις μέσω της ομορφιάς του τόπου και την απίστευτη συνύπαρξη σε έναν αγώνα δρόμου, όπου έχουμε δει τουλάχιστον στον αθλητισμό πολλοί να μην τερματίζουν, να μην επιλέγουν να τερματίσουν, αλλά να επιλέγουν να βοηθήσουν κάποιον άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή έχει σκοτάψει και έχει γυρίσει πίσω για να βοηθήσει όχι μόνο κάποιον ανήμπορο με αναπηρία, αλλά κάποιον που χτύπησε. Μέσα λοιπόν από τον αθλητισμό μπορείς ακόμα και τις μειονεξίες να τις μειώσεις. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Θέλω να σας συγχαρώ. Να συγχαρώ, Πρόεδρε, για το έργο που κάνετε. Μπορεί αυτός να είναι ένας αγώνας δρόμου, αλλά πραγματικά ο αγώνας ζωής, ο δικός σας, είναι πολύ μεγαλύτερος και υπεράνω όλων αυτών των οποίων συζητάμε σήμερα. Θέλω να σας συγχαρώ όμως που εδώ και 5 χρόνια διοργανώνετε και έναν δρομικό αγώνα, έναν αγώνα μεγάλων αποστάσεων στην πόλη, όπου όταν κάτι γίνεται επαναλαμβανόμενα, γίνεται και θεσμός και έχει γίνει και ένας θεσμός και μάλιστα σε μία διαδρομή στο περιαστικό δάσος της πόλης, μία από τις ομορφότερες διαδρομές της Μητροπολιτικής ευρύτερης έννοιας της Θεσσαλονίκης μας. Ο Σύζαθλος διεξάγεται για 5η χρονιά και οι δρομείς ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, τρέχοντας το Σέιξου με στόχο φυσικά να στηρίξουν την προσπάθεια που γίνεται από τη Συζωή.